Ερχόμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, τώρα στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση Σαμαρά Τσίπρα για το θέμα του Brexit. Πριν από λίγο από το Αγρίνιο, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε και πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με το πρόγραμμά του θα οδηγεί στη χώρα εκτός Ευρωζώνης. Άποψη που απέκρουσε σχεδόν ταυτόχρονα με ομιλία του από την Κομωτινή ο Αλέξης Τσίπρα. Συνδεόμαστε λοιπόν με τη Λίδα Μπόλε και την Πινελόπη Γκάλιο. Λίδα, είδαμε τον κύριο Σαμαρά πριν από λίγο από το Αγρίνιο να επαναλαμβάνει το βασικό κορμό των εξαγγελιών του και να εξαπολύει ιδρυμύτατη επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της οικονομίας. Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για λαϊκισμό που οδηγεί τη χώρα στη χρεοκοπία και στην έξοδο από το ευρώ, όπως είπε, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα δηλώσεις στελεχών της Κουμουνδούρου. Είμαστε πολύ κοντά στο καλύτερο και στο χειρότερο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έκανε μια αναλυτική αναφορά και στις φορολογικές ελαφρύνσεις και τη μείωση του έμφυα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και την προστασία της πρώτης κατοικίας, βάζοντας πάντοτε όμως στο πλάνο και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που, όπως είπε, είναι αναγκαίες. Αναφορές είχαμε και σήμερα σε υψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό, τόσο στα θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης, όσο και στο θέμα της Εκκλησίας, που εξακολουθεί και σήμερα να προκαλεί αντιδράσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο, ο Πρωθυπουργός, να πούμε ότι το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος φτάνει στην Αθήνα σε μια κίνηση στήριξης από τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Αντιμέτωπες και οι δύο χώρες, άλλωστε, Ελλάδα και Ισπανία, με το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Αντιμέτωπος και ο Μαριάνο Ραχόι στο εσωτερικό του, με τους Ποδέμους, οι οποίοι και χθες εξέφρασαν ανοιχτά τη στήριξή τους στον Αλέξη Τσίπρα. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Σαμαρά. Η χώρα μας σήμερα βρίσκεται πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά, στο καλύτερο αλλά και στο χειρότερο ταυτόχρονα. Είμαστε πολύ κοντά στο καλύτερο. Να συνεχίσουμε το δρόμο, να βγούμε από το μνημόνιο, να μπούμε στην ανάπτυξη σταθερή. Και είμαστε όμως επίσης πολύ κοντά στο χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί αν έρθουμε σε σύγκρουση με τους εταίρους μας. Αν χρεοκοπήσουμε και βγούμε από το ευρώ. Δύο ομάδες. Στην Ελλάδα ποντάρουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και να το λέτε. Εκείνοι που έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω και περιμένουμε να πάμε εμείς στη Δραχμή και να έρθουν να πάρουν πιτ παρά. Και οι συνδικαλιστάδες, σαν το Φωτόπουλο, οι οποίοι έχουν χάσει τα προνόμια τους. Αν δεν νικήσουμε εμείς, δεν το λέω εγώ αυτό, δάκρυα και αίμα. Αυτό το είπανε οι δικοί τους, ανεξάρτητοι σημερινοί υποψήφοι βουλευτές, δάκρυα και αίμα. Εμείς είμαστε τόσο κοντά να απογειώσουμε τη χώρα στην ανάπτυξη. Και επαναλαμβάνω, δεν το λέμε εμείς, το λένε οι διεθνείς οργανισμοί. Και εκείνοι πάνε να κάνουν τους Έλληνες και πάλι πειραματόζω. Πινελόπη, τώρα ο Αλέξης Τσίπρας από την Κομωτινή απέκρουσε τις επιθέσεις που εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία εναντίον του και υποστήριξε ότι θέμα Brexit δεν υπάρχει. Ακριβώς, και στο επίκεντρο της ομιλίας του από την Κομωτινή, όπως είπε Σία, βρέθηκε η διάλυση του φόβου και της τρομοκράτησης που κατά τον ΣΥΡΙΖΑ καλλιεργεί η Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας ο Αλέξης Τσίπρας να διαλύσει κάθε σύννεφο ανασφάλειας και κινδύνου σχετικά με την επόμενη μέρα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου. Ο κ. Τσίπρας στοχοποίησε προσωπικά και τον Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά, και με αφορμή μάλιστα τα προεκλογικά σποτ της Νέας Δημοκρατίας περί της αλήθειας, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κρύβει αυτή την αλήθεια, επικαλέστηκε μάλιστα Ευρωπαίους αξιωματούχους και οικονομολόγους σχετικά με τις απόψεις τους και τις θέσεις τους σχετικά με το ελληνικό χρέος και το Brexit, και υποστήριξε ότι τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει για την Ελλάδα ούτε για κάποια άλλη χώρα της Ευρωζώνης. Επανέλαβε και πάλι το διακύβευμα για τον ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών, μάλιστα, που είναι η αυτοδυναμία, μάλιστα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η αυτοδυναμία είναι το επίδικο αυτών των εκλογών. Και βέβαια να σας πω ότι αύριο ο κύριος Τσίπρας θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει αυτές τις θέσεις του και διαδικτυακά, καθώς από τις 8 το βράδυ και μετά θα απευθύνει από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter πρόσκληση, προκειμένου και οι πολίτες να συμμετέχουν σε μια ανοιχτή συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω και τις δύο, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τον κύριο Τσίπρα. Η στρατηγική του φόβου έχει πια πέσει στο κενό. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν φοβούνται πια. Όσο κι αν προσπαθεί ο για λίγες μέρες ακόμα Πρωθυπουργός και η ακροδεξιά του παρέα να τους φοβήσει, όσο κι αν κραυγάζει το σύστημα της διαπλοκής και τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που τα τελευταία χρόνια πλούτησαν σε βάρος της αξιοπρέπειας του λαού μας,
Ο λαός μας έχει πάρει τις αποφάσεις του και τους γυρίζει την πλάτη. Και όσο περισσότερο αυτοί κινδυνολογούν, τόσο περισσότερο γίνονται καταγέλαστοι και ο λαός μας ακόμα πιο πολύ τους γυρνά την πλάτη και παίρνει τη ζωή στα χέρια του. Δεν λέμε και δεν θέλω να παρεξηγηθώ ότι ο δρόμος για μας θα είναι στρωμένος με τριαντάφυλλα. Λέμε όμως ότι τώρα πια είναι σαφές. Η αριστερά ζητά την εμπιστοσύνη και την στήριξη του ελληνικού λαού για να διαπραγματευτεί. Να διαπραγματευτεί αποφασιστικά, στεναρά, με πείσμα.